Ο Γιώργης ο Μαρίνος είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ. Είναι στην περιοχή, είναι πολύπειρο πολιτικός στέλεχος. Μαζί με κλιμάκιο του κόμματος είναι εκεί από νωρίς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μανιάτη. Δώστε μας μια εικόνα πρώτη. Καταρχάς, εσείς τι είδατε εκεί, τι βλέπετε εκεί? Ναι. Είναι τα μέρη σας, καταρχάς. Είναι τα μέρη μου και δυστυχώς έχω πάρει μέρος σε αρκετές πυρκαγιές και μεγάλες πυρκαγιές και με αυτή την πύρα θέσαμε ορισμένα βασικά ζητήματα από το πρωί. Και το πρώτο ζήτημα που θέσαμε είναι να αξιοποιηθούν όλα τα μέσα που υπάρχουν, εναέρια ή επίγεια, ώστε να γίνει δυνατόν κατά τη διάρκεια της μέρας και πριν ανοιχτώσει να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Μάλιστα. Δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην προστασία των χωριών και των κατοίκων και βεβαίως προσπαθώντας να αποσοβηθεί η καταστροφή αυτού του όμορφου δάσους και των περιουσιών των κατοίκων. Δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε και ενώ έχουν σταματήσει βεβαίως να λειτουργούν τα αεροπλάνα, ζεστικά και τα ελικόπτερα, διατηρούνται πολύ σημαντικά μέτωπα, πύρινα, ιδιαίτερα το μέτωπο κοντά στο Μακρυμάλι ή το μέτωπο από τον Κοντοδεσπότη προς τα Ψαχνά. Και γι' αυτό κάναμε σημαντική και υπεύθυνη κριτική ότι γύρω στο μεσημέρι καταρχήν δεν αξιοποιήθηκαν όλα τα μέσα και γύρω στο μεσημέρι δεν στάθηκε δυνατόν να χτυπηθεί νέες επικίνδυνες αιστείες που εμφανίστηκαν ιδιαίτερα στο βουναλάκι που είναι η μονή του Μακρυμάλι. Και έτσι είναι η κατάσταση. Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρουμε πώς θα ξημερώσει. Την ενεργεία του κόμματος μας βρίσκονται στον τόπο της πυρκαγιάς. Ναι. Προσπαθούμε να έχουμε την ακριβή. Θα παραμείνετε εκεί, κύριε Μαρίνο. Θα παραμείνετε εκεί. Έχουμε κλιμάκιο. Εγώ έφυγα για λίγο και υπάρχει κλιμάκιο που συνεχίζει και θα γίνονται βάρδια. Κλιμάκια του ΚΚΕ θα είναι μέχρι το πρωί. Και βεβαίως θα τα ανανεώσουμε το πρωί. Ήθελα να πω το εξής. Ναι. Υπάρχει ένα τεράστιο διαχρονικό πρόβλημα και μεγάλες διαχρονικές ευθύνες. Το πρώτο αφορά την έλλειψη μέτρων για την προστασία των δασών της περιοχής, για το καθάρισμα των δασών, για τη δημιουργία των ανακαίων δασικών δρόμων. Δεύτερο, είναι πολύ μεγάλες οι ελλείψεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε όλη την Εύβοια, σε όλη τη στερεά. Και ελλείψεις σε προσωπικό και ελλείψεις σε μέσα. Και το ίδιο στα δασαρχεία. Είναι διαχρονικές οι ευθύνες και γι' αυτό σήμερα είπαμε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να χαμηλώσει το πήχη της αυτοπροβολής και το ίδιο είπαμε και για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, γιατί τα προβλήματα είναι δύσκολα, δεν χρειάζονται φιγούρες. Τα προβλήματα είναι επικίνδυνα και με τη φωτιά δεν μπορεί κανένας να κάνει τα παραμικρά παιχνίδια. Έχουν ευθύνες, γιατί δεν είμαστε σίγουροι πώς θα ξημερώσει η αυριανή μέρα. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Μαρίνο. Πολύ σας ευχαριστούμε. Να είσαστε καλά. Εμείς θα συνεχίσουμε. Ναι. Να ξέρετε, θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό των κατοίκων της περιοχής, γιατί τους γνωρίζουμε καλά και μας γνωρίζουν. Βέβαια. Έχουμε δώσει μαζί και τέτοιου είδους μάχες και θα προσπαθήσουμε το θέμα αυτό, την επόμενη περίοδο, το θέμα της προστασίας των δασών, της πυροπροστασίας, της πυρασφάλειας, να αναδειχθεί και να πάρει τη θέση που έχει, γιατί κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές και τα σπίτια και οι περιουσίες λαϊκών νοικοκυριών και βεβαίως έχουμε βιώσει την καταστροφή πάρα πολλών εκατοντάδων χιλιάδων θα έλεγα
στρεμάτων αυτού του ωραίου δάσους. Αυτό το ΚΚΕ θα είναι, ναι, και την αυριανή μέρα κοντά στο λαό της περιοχής μας και θα δώσει μαζί του τη μάχη τις επόμενες μέρες. Αν χρειαστεί θα ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί σας, μάχημος είστε, ναι, και σας ευχαριστούμε, ναι, έτσι και αλλιώς πολύ, ο Γιώργης ο Μαρίνος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.